να ασχοληθούμε λίγο με τις χελώνες καρέτα-καρέτα. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα. Πόσο πολύ έχουμε στηρίξει και μας έχουν στηρίξει εκεί στον Αρχέλωνα, στον Σύλλογο για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Από τη μία, ενημέρωση, διαμόρφωση σωστής νοοτροπίας και βέβαια, άντε να βοηθήσουμε όπως συνηθίζουμε να λέμε και στο πρακτικό σκέλος. Θέλω να υποδεχτώ εδώ στην Κρήτη σήμερα την κυρία Αλίκη Παναγοπούλου, συντονίστρια επιστημονικών θεμάτων στον Αρχιέλωνα του Συλλόγου για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνας. Πώς είστε? Εξαιρετικά, εσείς? Σας ευχαριστούμε θερμά και μόνο το χαμόγελο και η άβρα σας νομίζω αρκεί για να ξεκινήσουμε ιδανικά τη συζήτηση. Τέλεια, ευχαριστώ. Λοιπόν, πού πρέπει να εστιάσουμε? Άνθρωποι τηλεθεατές οι οποίοι δεν γνωρίζουν. Ακούν χελώνα καρέτα-καρέτα. Πότε ξεκινά αυτή η διαδικασία της προστασίας, των προγραμμάτων προστασίας σε παραλίες οτοκίας σε επίπεδο Κρήτης? Τα προγράμματά μας ξεκινάνε τις πρώτες μέρες του Μαΐου. Δηλαδή έρχονται οι ομάδες που αποτελούνται από εθελοντές από όλο τον κόσμο κυριολεκτικά. Κάνουμε τις προετοιμασίες που χρειαζόμαστε για να ξεκινήσει η δουλειά και από τις 12 Μαΐου περίπου αρχίζουμε και περιπολούμε την παραλία. Γύρω στις τελευταίες μέρες του Μαΐου, πρώτες του Ιουνίου, ξεκινάμε και έχουμε τις πρώτες μας φωλιές. Μου είπατε μια όμορφη ατάκα στο διάλειμμα, δεν είναι δικιά μου, ότι μαζί με τους τουρίστες έρχονται και οι χελώνες. Ναι, οι χελώνες και... είναι εδώ, σιγά σιγά καταφθάνουν, γιατί έχουν ξεκινήσει από τα πεδία διατροφής τους, ναι, τα οποία είναι στην Αδριατική θάλασσα, το Βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες και το κόλπο του Καμπέ στην Τινησία. Και έρχονται προς τις περιοχές που οτοκούν. Και οι αρσενικές και οι θηλυκές. Και τώρα, αυτή την περίοδο, μέχρι να βγουν οι πρώτες φωλιές, έχουμε περιστατικά, ναι, που μπορεί να δει και ο κόσμος που ζευγαρώνουν οι χελώνες. Και μετά αρχίζουν και ετοιμάζουν τα αυγά για να γίνουν οι πρώτες φωλιές. Αυτό παίρνει κάποιες εβδομάδες. Οπότε ποια είναι η διαδικασία? Χελώνα βγαίνει στην παραλία, κάνει τη φωλιά της? Βγαίνει στην παραλία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ναι. Κατευθύνεται προς το πίσω μέρος, κατά προτίμηση, μέχρι να βρει το ιδανικό σημείο που της αρέσει και αρχίζει να σκάβει. Στο ίδιο σημείο πάντα επιστρέφει? Ή γενικά, τώρα δεν είναι και με το... Στη φύση δεν υπάρχει το μυρογνωμόνιο, ναι, είναι στις παραλίες τις οποίες γεννηθήκανε. Μάλιστα. Τώρα να είναι μερικά χιλιόμετρα πριν, μερικά χιλιόμετρα μετά, δεν έχει σημασία. Πάντως είναι στα ίδια σημεία. Βγαίνουν λοιπόν σε αυτές τις παραλίες και κάνουν τη φωλιά, ναι, τους. Μετά, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός? Βέβαια. Χρειάζονται ήρεμες, σκοτεινές παραλίες, χωρίς κόσμο, χωρίς φώτα, για να μπορέσουν να κάνουν τα αυγά τους. Και στη συνέχεια, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα χελωνάκια να μπορέσουν να βγουν και να φτάσουν ανενόχλητα στη θάλασσα. Μάλιστα. Οπότε, τι πρέπει να κάνουμε εμείς και γενικά να απευθύνουμε και ένα κάλεσμα, καθώς γνωρίζω πάρα πολύ καλά και έχουμε στηρίξει σαν εκπομπή τις δράσεις του Αρχέλωνα. Ωστόσο, ναι, χρειάζονται πόδια, χέρια, μυαλό, νοοτροπία. Ναι. Χρειαζόμαστε εθελοντές, σωστά? Τώρα, βεβαίως, χρειαζόμαστε εθελοντές. Τα προγράμματά μας είναι ανοιχτά σε νέους όλων των ηλικιών, άνω των 18, που έχουν το χρόνο και τη διάθεση να έρθουν και να βοηθήσουν στα προγράμματα που κάνουμε. Θα κάνουν πρωινές παρατηρήσεις, δηλαδή θα κάνουν καταγραφή της αναπαραγωγικής δραστηριότητας, τι έγινε το προηγούμενο βράδυ, θα προστατέψουν φωλιές. Θα περάσουν από κάποια εκπαίδευση? Πάντα. 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 Η οποία διαρκεί πόσο? Σε μια εβδομάδα έχεις μάθει τη δουλειά λίγο πολύ. Δεν είναι πυρηνική φυσική να διαβάσεις το χνάρι της χελώνας και να δεις αν έκανε φωλιά ή όχι και να αποφασίσεις πώς θα προστατέψεις αυτή τη φωλιά. Ταυτόχρονα οι εθελοντές, ναι, κάνουν πάρα πολύ ενημέρωση στον κόσμο, γιατί χωρίς ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δεν πρόκειται ποτέ να καταφέρουμε τίποτα. Είστε ικανοποιημένοι τα τελευταία χρόνια από τις αντιδράσεις και την αποδοχή που γνωρίζετε από τον κόσμο? Να σας πω, επειδή πρώτη φορά ήρθα και εγώ σαν εθελόντρια το 1994 στο Ρέθυμνο. Πόσο έχουμε αλλάξει από τότε? Η διαφορά είναι τεράστια. Τεράστια. Καμία τεράστια. Και ως προς την αντιμετώπιση και έχουμε και το σεβασμό και την αγάπη του κόσμου μετά από όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα υπάρχει ένα διαχειριστικό σχέδιο για τις προστατευόμενες περιοχές, γιατί και οι κυριότερες παραλίες οτοκίας εδώ στην Κρήτη, που είναι Ρέθυμνο, Χανιά και Κόλπος Μεσαράς, είναι ενταγμένες στο δίκτυο Natura 2000, ναι, τουλάχιστον το μεγάλο κομμάτι τους. Και προσπαθούμε, χωρίς να υπάρξει, πώς να το πω, να επιβληθεί κάποιο πάρκο, κάποια προστασία, κάποια
να εφαρμοστούν μέτρα διαχείρισης τα οποία να επιτρέπουν και, και τον κόσμο να απολαμβάνει τις υπέροχες παραλίες που έχει το νησί, αλλά και να μπορούν οι χελώνες να γεννούν ανενόκλητες. Οι επιχειρηματίες σε παράκτιες περιοχές είναι σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια? Πάρα πολλοί από αυτούς. Γιατί και η χορύπανση δημιουργεί προβλήματα, αν δεν κάνω λάθος. Και η χορύπανση και τα φώτα και το. Αλλά υπάρχουν συνεργασίες και σιγά σιγά, δηλαδή κάποιος επιχειρηματίας που θέλει να αλλάξει τα φώτα στην επιχείρησή του, εάν έρθει σε επαφή μαζί μας, έχουμε προτάσεις να του κάνουμε, ώστε να χρησιμοποιήσει φώτα τα οποία θα φωτίσουν το σημείο που θέλει να φωτίσει χωρίς να πέφτει φως στην παραλία. Μάλιστα. Αυτό έχει γίνει, για παράδειγμα, να σας πω, στο Δήμο Πλατανιά. Το έχω δει. Το έχω δει στο Ρέθυμνο, που αλλάξανε στο παραλιακό μέτωπο τελείως τα φώτα τους και είναι η φωτεινή πηγή κατευθυνόμενη. Ναι. Και με τα ξενοδοχεία επίσης. Υπάρχουν συνεργασίες να συγκεντρώνονται οι ξαπλώστρες κατά τη διάρκεια της νύχτας, ώστε να μένει χώρος ελεύθερος για τις χελώνες να κάνουν τις φωλιές τους. Και η παρουσίαση που κάνουμε με την ενημέρωση του κοινού. Λοιπόν, ένας τηλεθεατής, ανεξάρτητα από την ηλικία του, που θέλει να βοηθήσει. Ναι. Πού μπορεί να σας βρει, μάλιστα, πού πρέπει να καλέσει, πού πρέπει να απευθυνθεί? Λοιπόν, έχουμε το website μας, το οποίο είναι το www.archelon.gr. Ναι. Εκεί έχει οδηγίες, γίνε εθελοντής. Μπορεί κάποιος επίσης που ενδιαφέρεται να βοηθήσει στο πλαίσιο του δικτύου διάσωσης θαλάσσιων χελωνών, όπου νεκρές και τραυματισμένες χελώνες συγκεντρώνουμε στοιχεία και οι τραυματισμένες χελώνες αποστέλλονται στο κέντρο περίθαλψης που έχουμε στη Γλυφάδα. Εξαρτάται από το πόσο χρόνο έχει να διαθέσει ο καθένας και τι μπορεί να κάνει. Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε όλους πάντως. Μάλιστα. Εγώ να δεσμευτώ, θα τα ξαναπούμε. Βεβαίως. Και στις αρχές του επόμενου μήνα να θυμίσουμε και να προτρέψουμε τους τηλεθεατές μας να ασχοληθούν σε αυτή την πολύ ξεχωριστή πρωτοβουλία και σε αυτό το ξεχωριστό ταξίδι που αξίζει κάποιος να συμμετέχει. Είναι μοναδική εμπειρία να είσαι εθελοντής. Μακάρι να είχαμε το χρόνο εδώ να συμμετέχουμε. Εγώ ήρθα εθελόντρια και κόλλησα. Και κόλλησα. 30 πόσα χρόνια μετά είμαι εδώ, βλέπετε. Και με την Κρήτη. Και με την Κρήτη. Και με τις χελώνες. Την αγάπησα και μ' αγάπησε. Λοιπόν, όπως βλέπω και στο μπλουζάκι σας, μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί. Αυτό είναι το σύνθημα του Αρχέλου. Αρμονικά και όμορφα. Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά. Και εγώ πάρα πολύ. Να είστε πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν.